Κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στο λιμάνι. Η Έρικα παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Έρικα, τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή, Αντρέα, η μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας βαθεί στην πλωτή, στην πλατφόρμα εξόρυξης φυσικού αερίου Καστόρες A, που βρίσκεται στο λιμάνι Λεμεσού. Επιχειρούν να κατασβήσουν πια εξωτερικά, να σας περιγράψω, Αντρέα, από όποιο σημείο μπορούν και έχουν πρόσβαση στο μηχανοστάσιο, αφού δεν μπορούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να εισέλθουν μέσα σε αυτό για ευνόητους λόγους. Να πούμε ότι έχουν σταματήσει που διεκάγονταν στο λιμάνι νότια, στην νότια πλευρά, γιατί είχαν τις όλες οι εργασίες. Έχουν απομακρύνει και το προσωπικό, όπως έχει αποβιβαστεί και το προσωπικό της πλατφόρμας. Πρόκειται για 172 περίπου άτομα προσωπικό, που έχουν οδηγεί σε ασφάλεια από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπου έχει, σύμφωνα με τον Ανδρέα, της πλατφόρμας, με ειδικούς αυτούς επιχειρούν να κατασβήσουν την πυρκαγιά. Έρικα, μας είπε νωρίτερα ο κύριος Στράγκολας ότι υπάρχει κοντά και έναν ντεπόζιτο πετρελαίου. Έχουμε κάτι εκεί, εν είδη ρεπορτάζ για αυτό το θέμα? Ανδρέα, δεν μας επιτράπει η είσοδος στο λιμάνι. Προσθέσουμε το σημείο. Αυτό που μπορούμε να διακρίνουμε από το σημείο που βρισκόμαστε είναι μόνο την πλατφόρμα. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι στην νότια πλευρά του λιμανιού. Διεξάγονται από κι άλλα σκάφη γύρω στην πλατφόρμα. Και αντιλαμβάνεται πρέπει να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να κρατήσουν το σημείο ασφαλές.